πρωταθλητής Ελλάδας 2015 στην κατηγορία των K15. Μια τεράστια επιτυχία και για την ομάδα και για όλο το σύλλογο. Ένα πρώτο σχόλιο για την αναμέτρηση. Καταρχήν πρέπει να πω ότι σε αυτή την ηλικία ένας τελικός είναι ένα κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι μετά από κάποια χρόνια κανένας δεν θα θυμάται ένα τίτλο σε αυτή την ηλικία. Όλοι θα θυμούνται τα παιδιά που φτάσανε στην πρώτη ομάδα. Στόχος μας είναι καθαρά αυτός. Μέσα σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία του τελικού, αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαν Ακαδημία είναι να βγάλουμε τα στοιχεία της φιλοσοφίας του ποδοσφαίρου που παίζουμε, στοιχεία που ταιριάζουν με τη δυναμική του συλλόγου και με το κόσμο μας. Πρέπει να παίξουμε ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να βγάλουμε πολλή ποιότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά σε υψηλό βαθμό, ένας εναντίον ενός σε υψηλό βαθμό. Και είμαστε ευχαριστημένοι γιατί καταφέραμε σε ένα τελικό να τα αναδείξουμε όλα αυτά, να δώσουμε έμφαση στο πώς θα παίξουμε στην απόδοση και όχι στο αποτέλεσμα. Και όταν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, το αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές έρχεται μόνο του. Τα παιδιά το βλέπουν κάπως έτσι. Αυτός ο τίτλος σε μια τόσο νεαρή ηλικία μπορεί να επιδράσει σε ένα παίκτη και να έχει έναν αρνητικό αντίκτυπο, ας πούμε, ένα βάρος σε αυτό το παίκτη να κουβαλάει κάτι πάνω του. Όχι, γιατί τα παιδιά που έχουμε στον ΠΑΟΚ τα έχουμε από πολύ μικρή ηλικία όλα. Είναι μαθημένοι σε τέτοιες καταστάσεις. Θεωρούν αυτονόητο ότι πρέπει να πάνε και να κυριαρχήσουν μέσα στο γήπεδο. Είτε έρθει το αποτέλεσμα είτε όχι. Είναι έτοιμοι για μία ήττα, είναι έτοιμοι να διαχειριστούν και μία νίκη. Ξέρουν να πανηγυρίσουν μέχρι εκεί που πρέπει και ξέρουν να στεναχωρηθούν μέχρι εκεί που πρέπει. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο από τα παιδιά. Το δείξανε μετά το τέλος του παιχνιδιού, με την όλη του συμπεριφορά. Σε καθαρά ποδοσφαιρικό κλίμα τώρα, η αναμέτρηση, η ροή της αναμέτρησης, το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ομάδα και πόσο ικανοποιημένος είστε από αυτά. Στο αγωνιστικό κομμάτι νομίζω ότι δίκαια κερδίσαμε. Στο πρώτο μήχρονο είχαμε περισσότερη ώρα την μπάλα, φτάσαμε σε αρκετές ευκαιρίες, κάναμε ένα γκολ στο πρώτο μήχρονο. Είχαμε στιγμές σε όλο το παιχνίδι, ακόμη και στο δεύτερο μήχρονο, να τελειώσουμε το μάτς πιο νωρίς, να κάνουμε 2 και 3-0. Κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν ευτυχίσαμε να κάνουμε δεύτερο γκολ. Προς το τέλος του παιχνιδιού είναι λογικό όταν είναι ένας τελικός, ο αντίπαλος χάνει να βγει λίγο πιο μπροστά. Ο αντίπαλος ήταν και σε σωματοδομή πιο δυνατός από εμάς. Είχε παιδιά βιολογικά πιο μπροστά από εμάς. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό γιατί καταφέραν τα παιδιά μέχρι το τέλος να βγάλουν εγωισμό και πείσμα και να μην δεχτούν κανένα γκολ. Ακόμη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχειά τους, γιατί χτίζουν χαρακτήρα. Δείχνουν ότι είναι εγωιστές, έχουν προσωπικότητα και θέλουν να φτάσουν με το ποδόσφαιρο που παίζουν στη νίκη. Η επόμενη μέρα αυτών των παιδιών, ο επόμενος στόχος που θα βάλουν αυτά τα παιδιά? Η επόμενη μέρα έρχεται να μας βρει στην προπόνηση. Θα ξεκουραστούμε λίγες μέρες επειδή είναι Πάσχα και θα είναι τα παιδιά στην προπόνηση, γιατί έχουμε έναν προγραμματισμό από πίσω που κάθε μήνα πρέπει να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουν. Έχουν 3-4 χρόνια μπροστά τους για να φτάσουν στην πρώτη ομάδα και είναι ένα τμήμα με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Πιστεύουμε ότι κάποια παιδιά από αυτό το τμήμα, όπως και από όλα τμήματα, θα αγγίξουν την πρώτη ομάδα και θα κάνουν και αρκετά πράγματα εκεί. Θα θέλατε να αφιερώσετε κάπου αυτό το τίτλο που κατέκτησε η ομάδα σας σήμερα? Νομίζω ότι είναι ένας τίτλος όλης της Ακαδημίας. Πάντα όλοι οι τίτλοι είναι τίτλοι όλης της Ακαδημίας. Είναι αφιερωμένοι σε όλους τους ποδοσφαιριστές μας και πρέπει να το αφιερώσουμε και λίγο παραπάνω στον τερματοφύλακά μας, τον Ευαγγέλη του Συλλέκτη, ο οποίος ήταν άτυχος πριν 2 εβδομάδες. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στον ώμο του και μπήκε χειρουργείο χτες. Είναι καλά, όλα πήγανε καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι. Και τελευταία ερώτηση για τον Βασίλη Μίτα. Αυτός ο τίτλος σημαίνει κάτι για το μέλλον, για τη δουλειά που έδωσε? Είναι μια δικαίωση αυτός ο τίτλος για τον Βασίλη Μίτα? Όχι. Δεν νομίζω ότι για κανένα προπονητή της Ακαδημίας ο τίτλος δεν σημαίνει τόσο πολλά πράγματα. Σημαίνει πιο πολύ για τα παιδιά, γιατί κερδίσαν και το χαρήκανε. Για μας, είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, είναι ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας. Ο στόχος μας είναι να δούμε αυτά τα παιδιά στην πρώτη ομάδα. Αυτό θα σημαίνει πάρα πολλά. Πολύ περισσότερα από ένα πρωτάθλημα.